Λοιπόν, Γαρί το Steam, αυτό εδώ πέρα είναι το Redmi Note 7. Θα μου πεις να το κάνουμε unboxing. Περιμένετε λίγο. Ταρα! Θα μου πεις τι έγινε, Γιώργο. Άνοιξε το unboxing χωρίς να το δείξεις εμάς. Τι unboxing μαλλιά έκανες. Λοιπόν, μία διευκρίνηση. Το κινητό του παρέλαβα, είχα κάνει κανονικό unboxing, αλλά χάλασε η κάρτα μνήμης που είχα κάνει το unboxing. Στεναχωρήθηκα γιατί είχα ξεκολλήσει σιγά σιγά και όλα τα πλαστικά κομμάτια τέλος πάντων του κινητού και τα είχα βγάλει. Τώρα έχω κρατήσει να βγάλω μόνο ένα της πλάτης για να σας το δείξω. Λοιπόν, εδώ μέσα είχε μία θήκη. Το κινητό, ναι, ήρθε μαζί με θήκη. Εδώ μέσα είχε το φορτιστή και το καλώδιο που είναι σε άσπρο χρώμα και είναι τύπο σε. Αυτό με στενοχώρησε λίγο. Έλα μου, βρε, αυτή την κάμερα δεν θα την κρατήσω ποτέ σε μία θέση. Είναι ο τύπο σε. Και ο φορτιστής είναι λίγο μεγαλύτερος από το προηγούμενο κινητό που είχα. Το βλέπω λίγο πιο ματσούκι. Βέβαια είναι 4.000 mAh. Πάλι Xiaomi είχα, πάλι 4.000 mAh. Τύπο σε. Αυτό που μου άρεσε είναι ότι μπορείς να το βάζεις όποια μεριά θέλεις. Δεν χρειάζεται να το υπολογίσεις. Κλαπ, καρφώνεις. Μπήκε. Γεια σας. Και το κινητό μας τώρα βασικά. Είναι αυτό εδώ. Αυτό εδώ πέρα είναι το. Πώς το λένε αυτό για τη SIM, τέλος πάντων. Το καμτσίκι. Δεν ξέρω πώς το λένε. Λοιπόν, το έχω βασανίσει εδώ και 2-3 μέρες. Όταν βλέπει τη φάτσα μου ξεκλειδώνει, δοκίμασα να το ξεκλειδώσω με κάποιες φωτογραφίες. Ξεκλείδωσε νομίζω μια φωτογραφία ή βίντεο στο YouTube, δεν είναι πολύ ασφαλές αυτό. Ή γενικά με fingerprint είναι αντιγραφέας δαχτυλικού αποτυπώματος. Πριν ξεχάσω, η σελίδα που τα αγόρασα ήταν supermobile.gr. Δεν είναι χορηγός βίντεο. Εγώ πάντα γενικά ή το Redmi το ρολογάκι ή το κινητό ή οτιδήποτε είναι πάντα από ελληνικά καταστήματα και προσπαθούμε πάντα να στηρίζουμε ελληνικά καταστήματα. Λοιπόν, ναι, κάνει κάποιες επανεκκινήσεις και ο υπολογιστής μας. Το κινητό σαν κινητό είναι πάρα πολύ κομψό. Έχει όλα αυτά που υπόσχεται. Συν ότι έχει και υπέρυθρες. Εν τω μεταξύ υπάρχουν χιλιάδες βίντεο που δεν λέει κανένας, τουλάχιστον το IR. Έχει υπέρυθρες για τηλεκοντρόλ, έχει καρφάκι για ακουστικά, έχει ένα μικρόφωνο στο πάνω μέρος, ένα μικρόφωνο στο κάτω μέρος. Ο ήχος, προσπάθησα να βάλω το ακουστικό πάνω να ακουστεί για ήχος, ακούγεται μόνο από το κάτω μέρος για ήχο. Είναι πολύ πιο ψηλό από ό,τι το υπολόγιζα τέλος πάντων. Και τώρα το κράτησα εδώ πέρα μαζί με εσάς, για να έχουμε μόνο αυτήν εδώ πέρα την επιλογή, για να βγάλουμε τουλάχιστον την SIM. Ένα πλεονέκτημα ακόμα, εγώ την κάρτα μου την έκατσα και την έκοψα μόνος μου. Θέλει πολύ προσοχή, γιατί αυτό εδώ πέρα είναι το micro SIM. Θέλει την nano SIM, θέλει την ακόμα πιο μικρή. Να ξέρετε, όσοι έχετε και δεν έχετε υποδοχή στην nano SIM, πρέπει να πάτε στην nano SIM. Πάμε να ξεκολλήσουμε το πίσω αυτοκόλλητο, φως του μπροστά το βγάλαμε και δεν έχουμε το βίντεο. Έλα. Να το. Ελευθερώθηκε. Και το βάζουμε και αυτό μέσα. Η οθόνη είναι 6,3 ίντσες. Είναι εξ ολοκλήρου μαύρο, είναι το Space Black. Η έκδοση Pro, όπως την αναφέρουν μερικοί, αν δεν κάνω λάθος, δεν έγραφε κάπου, έγραφε νομίζω Pro. Μην κάνω κι εγώ κανένα λάθος, εντάξει, δεν είμαι και πιο ειδικός πάνω στα κινητά. 48 MP πίσω κάμερα, 12 MP μπροστινή κάμερα. Και μεγέθος μου, καλοφόρετο, αυτό θα είναι πλέον το κινητό μου, θα μου βοηθήσει πολύ σε βλογκάκια, σε βίντεο στην καρδίτσα ή γενικά βίντεο θα μπορέσουμε να γυρίσουμε οπουδήποτε για να πειράξουμε να κάνουμε φε. Και όσοι θέλετε θα έχω κάτω supermobile.gr, μπορείτε να μπείτε μέσα και να το παραγγείλετε. Δεν χρειάζεται να το σπίτι του εδώ σε μένα, γιατί και εγώ ειλικρινά σε όποιο κατάστημα και να μπείτε είναι περισσότερο ζητάω να είναι ελληνικά άτομα. Έλληνες τουλάχιστον εργαζόμενοι από πίσω. Όχι εθνικότητα αποκλειστικά. Τέλος πάντων είναι μεγάλη κουβέντα αυτό, να το πάρουμε εθνικιστικά. Πάντως ελληνικών δικαιωμάτων και σε ελληνικό τομέα. Οκ, καταλάβαμε τι εννοώ. Ξέρω εγώ. Λοιπόν, αυτό είναι ένα βίντεο με το Xiaomi στα 60 FPS βίντεο. Έχει 120, αλλά δεν το δοκιμάζω 120, γιατί το θεωρώ ότι έτσι κι αλλιώς πάνω στο YouTube δεν θα ανεβάσω ποτέ 120 βίντεο. Ξέρω τι κάνω. Οπότε στα 60 FPS πιστεύω ότι είναι ένα πολύ καλό και αξιόλογο. Έχει σε καλή ανάλυση. Ο ήχος που μιλάω αυτή τη στιγμή είναι ο ήχος του κινητού. Δεν μοντάρω τον ήχο, έτσι επίσης για να το δοκιμάσω. Κάτσε να περάσει και ένα μάξι έτσι από δίπλα μας ή ίσα λίγο για να δούμε λίγο την απόκριση. Στα πόσα FPS μπορούμε να το παγώσουμε να το κάνουμε στο. Και ένα νυχτερινό πρόχειρο βίντεο λίγο όσο περιμένω στα φανάρια τέλος πάντων, που είναι μια χαρά, πιστεύω.
η εικόνα τουλάχιστον τώρα φαίνεται μια χαρά, μετά στο edit στο βίντεο θα γράψω σχόλια αν μου φάνηκε μια χαρά ή άμα πως μου φάνηκε, ok. Όπως καταλαβαίνετε, σήμερα με έχουν πιάσει όλα τα φανάρια της καρδίτσας. Δεν υπάρχει φανάρι που τον έχω σταματήσει. Αυτή τη στιγμή είμαστε στη Φαναρίου και πηγαίνουμε προς το χωριό μου. Γιατί είμαι ένας... Έτσι ήθελα να δω κι εγώ γενικά τι γίνεται. Πιστεύω... Εγώ είμαι, όπως έχω πει πάρα πολλές φορές, εδώ μέσα στο υποτιθέμενο στουντιάκι, ο Θεός να το κάνει. Ποτέ καλό φωτισμό. Ναι. Κάνουμε και αναβάθμιση στην κάρτα γραφικών παιδιά, συγγνώμη. Πάντα όταν ξεκινάω να κάνω κάτι μετά από καιρό και τσουπ! Κάρτα γραφικών σου λέει όχι, δεν θα κάνεις, πρέπει να πάρεις. Λοιπόν, αυτό εδώ πέρα είναι πάλι συνέχεια του προηγούμενου βίντεο. Είναι βίντεο με ανοιχτό το φως, ανοιχτά φώτα δίπλα, άλλα φώτα δεξιά. Έχουμε παντού φώτα, έτσι για να φαίνεται λίγο καθαρά η ανάλυση του. Στο βίντεο πάλι έχει κάποιο θόρυβο μέσα στα σκοτεινά σημεία. Και τονίζω λίγο ένα πράγμα ότι εδώ είναι το κανονικό. Ελπίζω να ξανακάνει ανέβασμα του φωτισμού. Και ξαναλέω, έχει ένα καλό τέλος πάντων το κινητό, ότι τραβάει πάρα πολύ καθαρό βίντεο. Απλώς πρέπει μερικά ISO και μερικές ρυθμίσεις να τις πειράξετε κι εσείς. Δηλαδή, εντάξει, μην περιμένει να κάνει και θαύματα. Να το. Αν το πατήσω αλλού για το autofocus, πρέπει να το ρυθμίσω, να το βάλω χειροκίνητα μέσα για να ρυθμίζω εγώ. Εδώ. Κάνει. Η Xiaomi το είχα δει και στο προηγούμενο κινητό αυτό. Κάνει έναν υπερφωτισμό. Δηλαδή, κάπου, ειδικά στο βίντεο με χαλάει αυτό το πράγμα. Ανεβάζει παραπάνω το φωτισμό από ό,τι πρέπει και όλα τα χρώματα μέσα. Εντάξει, δεν πήραμε και κανένα super wow κινητό. Κάνα iPhone των 5.000 ευρώ, να πούμε. Εντάξει, ένα κινητό των 200 ευρώ, 180 ευρώ. Δεν ξέρω τώρα πόσο κάνει ακριβώς στην αγορά. Γάρι το Steam. Πάμε στο βίντεο.